Χαίρετε. Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζή, είμαι γιατρό εξειδικευμένο στην ιατρική διατροφολογία και στι διαταραχέ του μεταβολισμού και σήμερα θα ήθελα να σα εξηγήσω πώ η βιταμίνη D επηρεάζει την διάθεσή μα και πώ μπορείτε να δείτε αν έχετε πρόβλημα και μερικέ ιδέε για να βελτιώσετε την κατάσταση. Υπάρχουν πολλές μελέτες που έχουν δείξει ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην έλλειψη βιταμίνης D στον οργανισμό και το άγχος ή την κατάθλιψη. Μια μεγάλη μεταανάλυση που δημιουργήθηκε το 2013 έδειξε ότι τα άτομα που έχουν κατάθλιψη ή άγχος συχνά έχουν χαμηλή βιταμίνη D στο αίμα τους. Φυσικά αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό για να υποστηρίξω ότι τα άτομα αυτά έχουν κατάθλιψη ή άγχος επειδή έχουν χαμηλή βιταμίνη D ούτε να αποδείξει ότι η έλλειψη βιταμίνης D είναι ένας παράγοντας που συντελεί στο πρόβλημα. Η εξήγηση μπορεί να είναι η αντίθετη, δηλαδή μπορεί τα άτομα που δεν πάσχουν από κατάθλιψη ή άγχος να έχουν περισσότερη διάθεση να βγαίνουν έξω στον ήλιο ή να προσέχουν περισσότερο την υγεία τους και να φροντίζουν να έχουν επάρκεια σε βιταμίνη D λαμβάνοντας συμπληρώματα. Έτσι η αυξημένη βιταμίνη D να μην είναι αυτό που προκάλεσε ή συντέλεσε στο να πάθει κατάθλιψη ή άγχο αλλά αποτέλεσμα του γεγονότος ότι κάποιος δεν έχει άγχος ή κατάθλιψη. Είναι λογικό να περιμένεις ότι κάποιος που έχει κατάθλιψη δεν θα βγει έξω στον ήλιο, δεν θα προσέξει τον εαυτό του τρώγοντας τροφές πλούσιες σε βιταμίνη D, ούτε θα πάρει συμπληρώματα με βιταμίνη D για να εξασφαλίσει ότι η βιταμίνη D στο σώμα του θα είναι επαρκής. Παρόλα αυτά, θα ήταν κοντόφθαλμο να πιστέψουμε ότι η βιταμίνη D δεν έχει καμία σχέση με τα επίπεδα του στρες, και ότι δεν παίζει κανένα ρόλο στη διάθεση, αφού υπάρχουν πολλέ μελέτε που έχουν δείξει ότι η βιταμίνη D μπορεί να παίξει ρόλο στη λειτουργία του εγκεφάλου. Από χρόνια έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν υποδοχή τη βιταμίνης D στι περιοχέ του εγκεφάλου που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για το άγχο και τη διάθεση. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι τα νευρικά κύτταρα, τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στη διάθεσή μα, λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο όταν υπάρχει περισσότερο βιταμίνη D στον οργανισμό μα. Βλέποντα ότι η πάρκια σε βιταμίνη D συνδέεται με καλύτερη διάθεση και λιγότερο άγχο, είναι πολύ πιθανό να έχουμε καλύτερη διάθεση και λιγότερο άγχο όταν η βιταμίνη D στο σώμα μα είναι επαρκή. Πώ μπορούμε όμω να εξασφαλίσουμε ότι η βιταμίνη D στο σώμα μα είναι αρκετή, Σήμερα θα εξετάσουμε πώ μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο ζωή μα ώστε να εξασφαλίσουμε να υπάρχει αρκετή βιταμίνη D στο σώμα μα για να μειωθεί το άγχο και η πιθανότητα να εμφανιστεί κατάθλιψη. Στη συνέχεια θα παρουσιάσω μερικούς παράγοντες που σχετίζονται με τα επίπεδα της βιταμίνης D στο αίμα. 1. Έκθεση στον ήλιο. Όπως έχετε ακούσει μέχρι τώρα αρκετές φορές φαντάζομαι, η βιταμίνη D παράγεται από το δέρμα όταν εκτίθεται στον ήλιο. Έχει υπολογιστεί ότι ακόμα και μερικά λεπτά έκθεση στον ήλιο είναι αρκετά για να παραχθεί η βιταμίνη D που έχουμε ανάγκη σε μια μέρα. Δυστυχώ, τι περισσότερε μέρε του χρόνου δεν εκτιθόμαστε στον ήλιο καθόλου, δηλαδή ούτε ένα λεπτό. Επίσης, τόσο τα ρούχα όσο και τα αντιλιακά μειώνουν την ακτινοβολία που φτάνει στο θέρμα μας και αυτό μειώνει σημαντικά την, παράγωση, την παραγωγή βιταμίνης D. Αυτό σημαίνει ότι για μερικούς από εμά η έκθεση στον ήλιο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μπορεί να είναι αρκετή για τη βιταμίνη D, αλλά σίγουρα δεν αρκεί τους περισσότερους μήνες του χρόνου. Καλό είναι λοιπόν να προσπαθούμε να καθόμαστε στον ήλιο όσο περισσότερο είναι ασφαλέ και εφικτό. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσουμε ένα σημαντικό κομμάτι τη βιταμίνης D που έχουμε ανάγκη. 2. Διατροφή. Δυστυχώ οι τροφέ που είναι πλούσιε σε βιταμίνη D είναι πάρα πολύ λίγε και είναι αρκετά δύσκολο να καλύψουμε τι ανάγκε μα μόνο από τη διατροφή αν δεν έχουμε αρκετή έκθεση στον ήλιο. Οι τροφέ που είναι πλούσιε σε βιταμίνη D είναι κυρίω τα ψάρια, όπως η πέστροφα, η σαρδέλα, ο γάβρος, το σκουμπρί και άλλα. Τα ζωικά προϊόντα, όπως το γάλα, το τυρί, τα αυγά και το κρέας, έχουν επίσης κάποια ποσότητα βιταμίνης D, αλλά συνήθως είναι εξαιρετικά μικρή και δεν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτά σε καμία περίπτωση. 3. Το χρώμα του δέρματος. Το χρώμα του δέρματος ορίζεται από τη μελανίνη που παράγεται στο δέρμα μας. Η μελανίνη εξαρτάται από την έκθεση στον ήλιο, αλλά εξαρτάται και γονιδιακά αφού ο καθένα μα παράγει μια ποσότητα μελαμίνη ακόμα και με, μηδεμι... με μηδαμινή έκθεση στον ήλιο. Και αυτό ορίζεται από, από τα γονίδια. Στα άτομα με σκούρο χρώμα δέρματο, η παραγωγή βιταμίνη D στο θέρμα είναι περιορισμένη γιατί η μελανίνη εμποδίζει τι ακτίνε του ήλιου. Τα άτομα τα οποία έχουν σκούρο δέρμα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά με τα επίπεδα βιταμίνη Δ στο σώμα του και να εξετάζουν τη βιταμίνη D συστηματικά. 4. Παχυσαρκία. Υπάρχουν πολλέ μελέτε που έχουν δείξει επανελειμμένα ότι τα άτομα τα οποία έχουν αυξημένο βάρο έχουν μεγαλύτερε ανάγκε σε βιταμίνη D. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο ότι η βιταμίνη D, καθώ είναι λιπόφιλη βιταμίνη, αποθηκεύεται στο λίπος και είναι λιγότερο διαθέσιμη στον οργανισμό για χρήση. Σε περίπτωση που έχετε αυξημένο βάρο, πρέπει επίση να ελέγχετε τη βιταμίνη D στο αίμα σα συστηματικά. Ταυτόχρονα, καλό είναι να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα διατροφή που να σα βοηθήσει να χάσετε βάρος. 5. Ηλικία. Όσο ηλικία μα αυξάνεται, το δέρμα μα γίνεται όλο και λιγότερο αποτελεσματικό στην παραγωγή βιταμίνης D. Άρα, όσο αυξάνεται η ηλικία, είναι ακόμα περισσότερο αναγκαίο να μετράτε τη βιταμίνη D και να λαμβάνετε μέτρα ώστε να είναι επαρκή στο σώμα σα για να έχετε την καλύτερη δυνατή διάθεση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πετράτε τα επίπεδα της βιταμίνης δε στο αίμα και να κάνετε ό,τι χρειάζεται, είτε αυξάνοντας την έκθεση στον ήλιο, είτε αυξάνοντας την πρόληψη βιταμίνης D στη διατροφή, είτε χρησιμοποιώντας συμπληρώματα διατροφή, διατροφής, έτσι ώστε η βιταμίνη D στο σώμα σας να είναι παρκής. Αυτό θα εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή διάθεση και το λιγότερο δυνατό άγχος. Είναι περιττό να πω ότι το άγχος προέρχεται από δεκάδες παράγοντες, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν είναι στον έλεγχό αλλά και μερικού που είναι. Σίγουρα σε κάθε περίπτωση η έλλειψη βιταμίνη D δεν είναι ο μόνο και πιθανόν να μην είναι και ο σημαντικότερο παράγοντα που σχετίζεται με το άγχο και την κατάθλιψη. Παρ' όλα αυτά, ένα παράγοντα που μπορούμε να επηρεάσουμε είναι ένα από του ελάχιστου παράγοντε που έχουμε το έλεγχο να είναι ιδανικό. Καλό είναι λοιπόν να φροντίσουμε να είναι εκεί που πρέπει. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.